Και πρέπει να σας πω ότι μετά την εμφάνισή του με τη Δέσποινα Βανδύ, τους λέγανε και στους δύο ότι του χρόνου πρέπει να είστε μαζί. Γιατί αν θυμάστε, διαλύθηκε και η συνεργασία του με τον Σάκη Ρουβά που ήταν να είναι μαζί και του χρόνου στο θέατρο. Και ο Σάκης Ρουβάς πήγε με τις Μέλισσες. Οπότε αυτό αναμένεται τώρα με μεγάλο ενδιαφέρον. Μήπως αυτή η εμφάνιση που πραγματικά έκανε τεράστια αίσθηση. Βλέπω ο Βασίλη Μπισμπίκης δεν ζηλεύει. Τον βλέπω πολύ cool, γιατί και με τις Μέλισσες έκανε. Μα δεν ήταν εκεί ο Μπισμπίκης. Ήρθε μετά, αλλά θες να δεις τι έγινε. Βέβαια ήρθε μετά και την παρέλαβε και φύγανε μαζί, αλλά θες να δεις που ήταν πριν. Πού ήταν πριν. Στην Πετρούπολη. Τι έκανε. Χόρευε. Χόρευε. Ζεϊμπέκι κοβαρί. Όπα. Μπισμπίκης φόρεσε τη στολή Μπισμπίκη, λοιπόν, και έκλεψε την παράσταση στη συναυλία που έγινε στο θέατρο Πέτρας, γιατί η σειρά αυτή η νύχτα μένει. Εντάξει, και φόρεσε Στέλιο Διονυσίου. Στέλιο Διονυσίου, αλλά βεβαίως, αυτό. Σε μια στίβα Καλαμιές. Μου φωνάζεις. Φωνάζεις, ακούμε. Ο Μπισμπίκης το προκαλεί αυτό, καταλαβαίνετε τώρα. Το βαρύσε. Το βαρύσε, βγαίνει έτσι όταν το βλέπεις. Εντάξει, ωραίος, αγέροχος. Ωραίος. Και μετά πήγε να την πάρει και φύγανε χέρι-χέρι, έχω να σας πω, από το Μάντε.